άφθονο ωραίτο αίμα στην Αίγυπτο. Οι συγκρούσεις μεταξύ υποστηρικτών του ανατραπέντος Προέδρου Μόρση και των δυνάμεων του στρατού και της αστυνομίας μένονται με αμύωτη ένταση. Η χώρα έχει χωριστεί στα δύο και βυθίζεται στην δίνη του εμφυλίου πολέμου. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για 60 νεκρούς και κάτω από 200 τραυματίες από το απόγευμα της Παρασκευής. Ωστόσο, η πλευρά της μουσουλμανικής αδελφότητας υποστηρίζει ότι αυτοί που έχασαν τη ζωή τους από τα πυρά των δυνάμεων ασφαλείας έχουν φτάσει τους 120 και οι τραυματίες είναι περίπου 4.000. Οι εικόνες που μεταδίδει ο ανταποκριτής του Euronews από αυτό το αυτοσχέδιο νοσοκομείο που στήθηκε στο Κάιρο είναι συγκλονιστικές. Οι εξελίξεις προκαλούν παγκόσμια ανησυχία. Εκφράζονται φόβοι ότι η κρίση μπορεί να ξεπεράσει τα σύνορα της Αιγύπτου. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν έκανε λόγο για σφαγή και δολοφονίες που γίνονται σε τζαμιά. Την ίδια ώρα, η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάθριν Άστον, καταδίκασε στεναρά την απώλεια ζώων και κάλεσε όλες τις πλευρές να απόσχουν από τη βία.